Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμου πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός των παιδικών σταθμών και των υπηαγωγείων Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Δήλες Ιβιωτίας. Ο παιδικός σταθμός λειτουργεί υπό την ευθύνη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Εκκλησιαστική Μέριμνα και φιλοξενεί 35 νήπια από την ηλικία των 2 ετών μέχρι την εγγραφή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ερμηνεύοντας το Ευαγγέλιο του Αγιασμού, στο κήρυγμά του ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας αναφέρθηκε στην αλήθεια της ζωής και την πρόοδο που επιτυγχάνεται, όπως είπε, από την συνάντηση της ανθρώπινης με τη θεϊκή σοφία. Υπάρχουν, μας είπαν τα λόγια που διαβάσαμε, δύο ειδών σοφίες. Είναι εκείνη η σοφία που παράγεται, που δίνεται από τους ανθρώπους στον άνθρωπο, που είναι οι γνώσεις, που είναι η επιστήμη, που είναι η πρόοδος. Ένα μεγάλο κομμάτι σοφίας είναι αυτό, αλλά είναι και ένα άλλο κομμάτι, η σοφία η άνωθεν κατερχομένη. Είναι αυτή που κατεβαίνει από τη διάθεση, από την χάρη, από την ευλογία του Θεού. Και όπου είναι η μία από αυτές τις δυο σοφίες, είτε η ανθρώπινη είναι μειονεκτική, αλλά και όπου από την άλλη πλευρά, εκείνοι που λένε ότι έχουν τη θεϊκή σοφία, και αυτοί είναι επικίνδυνοι, διότι απομονώνουν μερικά πράγματα και τα θεοποιούν. Εκεί που τα δυο είδη της σοφίας, η ανθρώπινη σοφία και η θεϊκή σοφία συναντιόνται, εκεί είναι η αλήθεια. Εκεί είναι η πρόοδος, εκεί είναι η σοφία η πραγματική. Σε δηλώσεις του στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κάλεσε Εκκλησία και κράτος με τις δυνάμεις που διαθέτει η κάθε πλευρά να συνδράμουν και να συμπαρασταθούν εμπράκτως στους δοκιμαζόμενους κατοίκους των πληγισών από ακραία καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές περιοχών στη χώρα. Σήμερα ήταν μια ημέρα που την αφιέρωσα στις πληγωμένες περιοχές. Από το πολύ πρωί πήγα στα μέρη που κάηκαν. Από τον Ελικόνα μέχρι κάτω στο Κορδιακό. Τα μοναστήρια που έχουν καεί, τα μαντριά, οι τσοπάνιδες, αυτά κλπ. Ήταν μια μεγάλη πληγή για μας, μια δοκιμασία. Αλλά όμως, σαν σκέπτεμαι ότι και η άλλη δοκιμασία, η μεγάλη, οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, είναι και αυτά μια μεγάλη πληγή. Όλα αυτά δημιουργούν μια μελαγχολία, δημιουργούν μια στεναχώρια, αλλά όχι όμως απελπισία. Πρέπει να πάρουμε θάρρος όλοι μας, και εμείς σαν Εκκλησία να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το κράτος και όλοι οι άνθρωποι όσοι μπορούν και ανάλογα με τις δυνάμεις τους που έχουμε να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που επλήγησαν τόσο χοβερά και δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ποιο θα είναι το τέλος. Να ευχηθούμε κουράγιο σε όλους και δύναμη. Διακριτούς ρόλους μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας ζήτησε με νόημα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, αφήνοντας εχμές για τη διαχείριση του ζητήματος των ταυτοτήτων από την πλευρά της Πολιτείας. Αστείο πράγμα. Η Εκκλησία έχει την αλήθεια της, έχει τις θέσεις της, έχει την τοποθέτησή της, έχει το μέτρο της και ξέρει τι θα κάνει και ξέρει τι θα συμβουλέψει τους ανθρώπους όταν την ρωτάνε. Θα πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσουμε και να ξέρουμε μέχρι πού φτάνουν τα όρια της Εκκλησίας και πού φτάνουν τα όρια της Πολιτείας.